Προσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σούπερ τον κύριο Νίκο Παπά, υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κουπέρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κύριε Παπά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και το κεφάλαιο αυτό που έκλεισε. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που επί προεδρίας του το κόμμα κατάφερε να αλλάξει κατηγορία, που πήγε από ένα μικρό κόμμα που δεν ήταν πρωταγωνιστής στις πολιτικές εξελίξεις, κατέστη ένα κόμμα το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Πιστώνεται δηλαδή ότι τα ιδεολογικά και πολιτικά μας εφόδια τα εφάρμοσε με τον κατάλληλο τρόπο στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ακόμα και από αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δυστυχώς παραιτήθηκε, δεν έπρεπε να παραιτηθεί κατά τη γνώμη μου. Είμαστε όμως εδώ που είμαστε και καλούμαστε συγκροτημένα να κάνουμε μια μετάβαση προς την εκλογή νέας ηγεσίας. Αν μη τι άλλο, νομίζω κύριε Παπά ότι σας τιμά ιδιαίτερα αυτό που είπατε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί, αλλά πρέπει να δούμε και να δείτε και την επόμενη ημέρα και διεκδικείτε την Προεδρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, να μας μιλήσετε για την απόφασή σας. Ήταν μια απόφαση συλλογική, δεν ήταν μια προσωπική και έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη να υπερασπιστούμε, να επαναθεμελιώσουμε την στρατηγική μας για τη διεύρυνση και το μετασχηματισμό του κόμματός μας. Είναι μια στρατηγική νικηφόρα, μια στρατηγική η οποία έφερε αποτελέσματα μέχρι και το 19 που αρχίσαμε να κοντοστεκόμαστε και να μας κερδίζει ο κακός μας εαυτός. Ο κακός μας εαυτός, ο οποίος δυστυχώς είχε και αδράνειες, και αυτό πρέπει να το πούμε, αργήσαμε να εκλέξουμε ηγεσία και πρόεδρο και κεντρική επιτροπή από τη βάση μας, δεν εφαρμόσαμε άλλες ρήτρες του καταστατικού οι οποίες προβλέπονται και δυστυχώς δώσαμε την εικόνα να μην ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στην ιστορική ανάγκη να συμπεριλάβουμε οργανικά στη δύναμή μας τους ανθρώπους από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτό πρέπει να είναι η απαρέγκλητη στρατηγική μας. Αυτή την στρατηγική, αυτή την ανάγκη έρχεται να υπηρετήσει και η δική μου υποψηφιότητα. Θα γίνουμε, είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Κύριε Παπά, έχετε σκεφτεί την επόμενη μέρα αν ο λαός σας ψηφίσει στις ερχόμενες εσωκομματικές εκλογές 10 Σεπτέμβρη. Πώς ονειρεύεστε το αύριο για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τι πολιτική θα ασκήσετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα κόμμα των μελών με πολλαπλά επίπεδα συμμετοχής και στην εκλογή ηγεσίας και στη χάραξη στρατηγικής και στην επιλογή των υποψηφίων του σε όλα τα επίπεδα. Είναι πράγματα τα οποία καθυστερήσαμε να κάνουμε, πράγματα τα οποία πληρώσαμε στις εκλογές και δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε κάποια θεμελιακά χαρακτηριστικά που έχουν τα κόμματα εξουσίας, τα οποία πέρα από την εκλογική τους δυναμική, πέρα από την πολιτική τους ακτινοβολία, έχουν και πάρα πολύ ισχυρή παρουσία, πάρα πολύ ισχυρή ακτινοβολία επίσης στους ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στις ενώσεις τις αγροτικές, στις ενώσεις των μικρομεσαίων. Είναι πράγματα τα οποία δεν κάναμε όσο θα έπρεπε και αυτό το πράγμα, αυτό το κενό μεταξύ της ανάγκης και της δικής μας αποτελεσματικότητας καλούμαστε να καλύψουμε. Κύριε Παπά, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαριθμεί χιλιάδες μέλη σε ολόκληρη τη χώρα. Πόσο σημαντικό είναι τα μέλη αυτά να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κύριε Πιπέρη. Είναι το κρίσιμο, είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να καλέσω και από τη φιλόξενη συχνότητά σας κάθε προοδευτικό πολίτη στις 10 του Σεπτέμβρη να δώσει δυναμικό παρόν ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνει. Να υπερασπιστεί την ανάγκη μιας ισχυρής δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Τίποτα λιγότερο δεν μας πρέπει και οι προοδευτικοί πολίτες μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Να οικοδομήσουμε από κοινού το κοινό μας σπίτι, να ενώσουμε όλες τις θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος, να εκφράσουμε την παράταξη που αγκαλιάζει τους πολίτες με τις αγωνιστικές τους περγαμηνές από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, που αγκαλιάζει τις προσδοκίες της νεολαίας για τη βελτίωση της ζωής, για κοινωνική κινητικότητα και τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να γίνει μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα με διαφάνεια, μια χώρα στην οποία το δημόσιο συμφέρον δεν θα κάμπτεται από το μερικό και το ιδιωτικό συμφέρον.
Πάμε τώρα, κύριε Παπά, να μείνουμε στο σήμερα. Λίγο νωρίτερα αναφέρατε ότι έγιναν κάποια σημαντικά λάθη όσον αφορά τις εθνικές εκλογές και κυρίως το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αν τα εντοπίσατε τα λάθη αυτά, αν τα διορθώσατε και πώς θα κυλήσουν τα επόμενα χρόνια ως αξιωματική αντιπολίτευση. Καλούμαστε, κύριε Πιπέρη, να τα διορθώσουμε και μέσω της εκλογής νέας ηγεσίας, η οποία είναι σε λίγες μέρες. Δηλαδή, εφόσον εντοπίσαμε ότι το ζήτημα της απλής αναλογικής μας κόστησε, διότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την συγκρότηση συμμαχικών κυβερνήσεων όπως προτάσει η απλή αναλογική, θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν τίθεται ξανά θέμα απλής αναλογικής. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατάματα ότι υπήρξε μια μεγάλη πληγή σε σχέση με την απόσταση που είχαμε από αυτό που στην καθομιλουμένη, τη δημοσιογραφική και την πολιτική λέγεται μεσαία τάξη. Δυστυχώς, στην πλειονότητά της μεσαία τάξη έκανε άλλες επιλογές. Με δικές μας ανακολουθίες, αλλά και πολύ σοβαρά σφάλματα τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται μεσαία τάξη, κάνανε άλλες επιλογές. Και κοντά τους, επηρεαζόμενοι πάρα πολλές φορές και μεγάλα τμήματα των μισθωτών στρωμάτων, τα οποία πίστηκαν ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που μπορεί να προασπίσει τα δικά τους συμφέροντα. Εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια πάρα πολύ συστηματική, επίπονη, κοπιώδη διαδικασία, η οποία θα μας επανασυνδέσει με τα στρώματα τα οποία ήταν μαζί μας το 2015 και μας έδωσαν την εκλογική νίκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε με γκρίζες ζώνες, δεν μπορούμε να μιλάμε για ψευτοδιλήμματα. Έχουμε μπροστά μας μια εκοφαντική πραγματικότητα. Το πρώτο και το μείζον είναι να την αναγνωρίσουμε, να την αναγνωρίσουμε δημόσια, με ειλικρίνεια μπροστά στους προοδευτικούς πολίτες και να ξεκινήσουμε να κλείνουμε τις μεγάλες πληγές τις οποίες έχουμε από το αποτέλεσμα του Μαΐου και του Ιουνίου. Κύριε Παπά, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή έχετε υπηρετήσει και σε θέσεις, θα λέγαμε, κλειδιά, πάρα πολύ σημαντικές θέσεις, θέσεις ευθύνης κατά το παρελθόν, και θα θέλαμε πέραν από τα μέλη να αναφερθείτε λίγο στα στελέχη για το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αν κυριαρχεί ενότητα. Κοιτάξτε, η απουσία του ανθρώπου ο οποίος ηγήθηκε του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα τελευταία χρόνια μας φέρνει όλους μπροστά σε νέες και μεγαλύτερες βεβαίως ευθύνες, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχουμε μέχρι στιγμής έναν δημιουργικό διάλογο. Θα πρέπει να κάνουμε όλη μας προσπάθεια να πολιτικοποιηθεί ακόμα περισσότερο, εννοώ για τους συνυποψηφίους μου. Και θέλω να πω ότι έχουμε την ευτυχία, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον όρο συγκυρία, να έχουμε υπηρετήσει τουλάχιστον εγώ, τόσο η Έφη Αξιόγλου αλλά και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, λιγότερο ο Στέφανος Τσουμάκας, σε πολύ κρίσιμα πόστα των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ήμασταν βεβαίως και στα ηγετικά κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 19-23. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μιλάμε για τα λάθη μας, μιλάμε για τις συλλογικές μας ευθύνες και αναζητούμε τρόπους να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Δεν θα μας δείτε να εξαπολύουμε βέλη ο ένας απέναντι στον άλλον. Μιλάμε για τις ευθύνες τις οποίες όλοι μαζί πρέπει να αναγνωρίσουμε και για τις πρωτοβουλίες που όλοι μαζί πρέπει να πάρουμε την επαύριο των εκλογών για να χτίσουμε την αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να αναμετρηθεί με όρους σοβαρούς με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Παπάκη, επειδή ακολουθούν σε λιγότερο από 60 μέρες οι αυτοδιοικητικές εκλογές, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι αν έχετε σχεδιάσει κάτι και πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσον αφορά τους δήμους και τις περιφέρειες ανά τη χώρα, αν θα δώσει κάποια χρήματα, κάποιες στηρίξεις. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι φανερό, θα είναι δημόσια διατυπωμένο σε ποια σχήματα συμμετέχουν. Σε κάθε περιοχή της χώρας η δική μας η προσδοκία είναι η υποστήριξη και η συμμετοχή σε σχήματα τα οποία διεκδικούν την νίκη και συσπηρώνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η στρατηγική μας, αυτή υπηρετούμε, με ελλείμματα βεβαίως σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε όλες τις δυνατότητες να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας στην τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως να ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα είναι πολλαπλασιαστικά περισσότερο αποτελεσματική από τις προηγούμενες φορές, διότι όπως σας είπα και πριν υπήρξαν πάρα πολύ ευδιάκριτα, ας το πω, ελλείμματα όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτό το πεδίο. Κύριε Παπά, πρωτού σας ευχαριστήσουμε ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί θα το λέμε σε κάθε εκλογική διαδικασία, όπως όποια και αν είναι αυτή, τη σπουδαιότητα του να προσέρχονται οι νέοι στις κάλπες.
Ναι, θα θέλω να καλέσω τους νέους να έρθουν στις κάλπες, να συζητήσουν, να δράξουν την ευκαιρία και να κάνουν δική τους υπόθεση την διαδικασία εκλογής αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα. Δεν είναι δευτερεύουσα σημασία για τα πολιτικά πράγματα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι παράγοντας του πολιτεύματός μας και να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Και επ' αφορμή αυτής της διαδικασίας θα βρίσκομαι και εγώ αύριο το βράδυ στην Κόρινθο, στο Living Room Cafe, για να συζητήσουμε ανοιχτά και δημόσια το πώς σκεφτόμαστε το αύριο της αριστερής δημοκρατικής παράταξης. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Καλή σας δύναμη.